Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο στούντιο της Euro τηλεόρασης, στο μεγάλο κανάλι της Κεντρικής Μακεδονίας, εκπομπή Hashtag. Βάζουμε τη δεύτερη ετικέτα που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι μέσα σε μια ενεργειακή κρίση, μετά από μια πανδημική κρίση και μετά από 10 χρόνια μνημονίων που θα δούμε το αν τελείωσαν ή όχι. Και άσχετα με αυτό το οποίο μας λένε οι πολιτικοί σε μια προεκλογική περίοδο που διανύουμε, καθώς δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές, σίγουρα το 2023, καθώς στον Δεκέμβριο που είμαστε δεν προλαβαίνουν και να θέλουν να τις κάνουν, να τις κάνουν. Εκείνο όμως που μένει να δούμε είναι ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες και την κοινωνία και τα οποία αποτελούν αντικείμενο προστριβών μεταξύ των μεγάλων κομμάτων και ιδιαίτερα της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση. Και ένα από αυτά τα θέματα που όπως πολύ καλά γνωρίζετε και είδατε στα κανάλια σας, είδαμε να εξελίσσεται με αφορμή τον πληστηριασμό του σπιτιού μίας δημοσιογράφου των Αθηνών, στις οποίες το σπίτι προσέτρεξε και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και άλλοι πολιτικοί να δηλώσουν εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Το θέμα δεν είναι εάν πήγαν στο συγκεκριμένο πρόσωπο ή αν θα πάνε σε άλλους πολίτες των οποίων τα σπίτια κινδυνεύουν. Άνοιξε όμως μια πολύ μεγάλη συζήτηση μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα. Και όταν λέω στα κοινωνικά δίκτυα, να σας πω ότι είχαμε και κόντρες και φασαρίες και μαλώματα, ιδιαίτερα μεταξύ ψεύτικων λογαριασμών, γιατί με τα πραγματικά τους πρόσωπα και τα ονόματά τους δεν μαλώνουν μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Βάζουν τα προφίλ και όλα αυτά τα τρολ να μαλώνουν μεταξύ τους. Η ουσία είναι μία, ότι οι πληστηριασμοί υπάρχουν, ότι τα σπίτια κάποιων ανθρώπων κινδυνεύουν, ότι οι τράπεζες κάνουν απαιτητά τα δάνειά τους. Και κατά πόσο αυτό έχει λογική ή δεν έχει σε μια τέτοια περίοδο, θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα. Και επειδή εγώ δεν είμαι φωτεινός παντογνώστης και δεν θέλω να γίνω, ζητώ την βοήθεια της κυρίας Θεοδόρας Κιωσεόγλου, η οποία είναι έγκριτη νομική επιστήμον, είναι δικηγόρος, είναι διαμεσολαβήτρια, έχει πολλές ιδιότητες πάνω στα νομικά ζητήματα και η οποία μας θυμάμαι την παρουσία της εδώ σήμερα στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Κύριε Σαραγιαννίδη, καταρχάς ευχαριστώ εγώ πολύ που με καλέσατε. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Με τιμούν αυτά που λέτε. Τα κόκκινα δάνεια και γενικότερα οι ρυθμίσεις πάνω σε αυτά είναι ένα καθόδες ζήτημα, όχι μόνο γενικότερα για την ελληνική οικονομία, όσο για το μέσο νοικοκυριό, για τον μέσο δανειολήπτη. Και δυστυχώς σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού έχει ένα δάνειο που θέλει να ρυθμίσει. Παρατηρούμε πως μετά την λήξη της ισχύως του εξαιρετικού νόμου Κατσέλη, που ήταν ένας νόμος ο οποίος, κακά τα ψέματα, απορρόφησε τους κραδασμούς, έδωσε τη δυνατότητα να καθυστερήσουν οι πληστηριασμοί, έδωσε και ένα άλοθη στις εκάστοτε κυβερνήσεις για να καθυστερήσουν οι πληστηριασμοί. Δυστυχώς μετά τη λήξη της ισχύως του αυτού του νόμου, η κατάσταση για τους δανειολήπτες είναι ασφαλώς ιδιαίτερα επιβαρημένη, καθώς έχουν ξεκινήσει οι πληστηριασμοί. Άνω τελεία. Μετά τη λήξη του νόμου Κατσέλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει, πλέον δυνατότητα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπράβο, ωραία. Ότι είναι μπορεί δηλαδή. Άρα λοιπόν ξεκινάμε την εκπομπή με την τοποθέτηση που μας κάνετε ότι ο νόμος Κατσέλη δεν υπάρχει, δεν προστατεύεται πλέον η πρώτη κατοικία. Αυτό είναι και το ουσιαστικότερο πρόβλημα όλων των δανειοληπτών, οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν το σπίτι τους. Άρα από τα κόμματα ότι προστατεύεται ή το προστατεύουμε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι αληθές. Όποιος και να το πει αυτό, μάλιστα. Άρα η πρώτη κατοικία είναι απροστάτευτη. Είναι, σωστά. Είναι ευάλωτη στο να βγει στον πληστηριασμό άμεσα. Όπερ σημαίνει. Κατά πρώτον, το τονίζω αυτό και και το έχω πει και άλλες φορές που μου κάνατε την τιμή να με προσκαλέσετε, το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ σημαντικό, το λέω, το έχω πει άπειρες φορές και στους πελάτες μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με το που λαμβάνετε από την τράπεζα ένα έγγραφο, το οποίο είναι η καταγγελία λογικά της δανειακής σύμβασης, το πρώτο που λαμβάνουν, θα πρέπει απευθείας να στραφούν πρωτίστως προς την τράπεζα ή το fund,
για να προβούν σε μια εξοδικαστική ρύθμιση. Το πρώτο είναι η εξοδικαστική ρύθμιση. Δηλαδή, τι κάνουμε, πάμε στην τράπεζα με το δικηγόρο μας και το λογιστή μας και τα οικονομικά μας στοιχεία προκειμένου να βρούμε μια βέλτιστη κατά το δυνατόν λύση για την ρύθμιση του δανείου. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ωραίο ακούγεται αυτό. Δεν γίνεται πλην όμως, δεν γίνεται σχεδόν ποτέ. Διότι τα δάνεια έχουν μεταβιβαστεί στα funds. Τα funds δυστυχώς τις περισσότερες φορές αδυνατούμε πραγματικά, και το λέω, μου κάνει τρομερή εντύπωση ακόμη και εμείς οι δικηγόροι να τα βρούμε. Βοηθούμε τους πελάτες, μπαίνουν σε πλατφόρμες, τους γράφουμε εμείς τα email που είναι να στείλουν, τους βοηθούμε στο να κάνουν αιτήματα για την ρύθμιση των οφειλών, και πολλές φορές μεσούσεις αυτής της διαδικασίας τους έρχονται έγγραφα όπως διαταγές πληρωμής, εκθέσεις κατάσχεσης. Είναι τρομερό και το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτό. Δηλαδή το fund και καθυστερεί την ρύθμιση και δεν απαντά πολλές φορές. Δηλαδή εν αναμονή της αιτήσεως για ρύθμιση ο φιλέτης στέλνει, ξαναστέλνει, λέει ας πούμε στείλτε μας τα τελευταία σας εκαθαριστικά, στείλτε μας το ε9, στείλτε μας τα περιουσιακά στοιχεία του συζύγου, στείλτε μας μισθοδοσίες. Και ενώ διαρκεί αυτή η διαδικασία, παρόλα αυτά δεν αναστέλει το fund τα μέτρα που μπορεί να λάβει στα δικαστήρια, τα οποία εκκινούν προθεσμίες. Και εδώ επίσης θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση και προσοχή στους δανειολήπτες, διότι κάθε έγγραφο που λαμβάνουν εκκινεί κάποιες προθεσμίες, εκκινεί κάποιες διαδικασίες και κάποια ένδεικα βοηθήματα, τα οποία αν δεν ασκηθούν στο χρόνο, ακόμη και αν έχει δίκιο ο δανειολήπτης, ακόμη και αν δικαιολογημένα δεν πλήρωνε ή δεν είχε προβεί σε ρύθμιση, για λόγους κάποιος δικαστής δεν έλαμβανε σοβαρά υπόψη του, εάν δεν τεθούν εν όψη του φυσικού δικαστή κατά το χρόνο που προβλέπει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, δυστυχώς χάνει την όποια δυνατότητα άμυνας έχει. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ερώτηση. Άλλο πράγμα η τράπεζα, άλλο πράγμα το fund, σωστά? Είναι πολύ πιο σκληρά τα fund, κύριε Σεργιανίδη. Σε ποιανού χέρια να πέσει ο δανειολήπτης? Δυστυχώς οι περισσότεροι πλέον δεν έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Επίσης, έτσι και το έχει το δάνειό σου ένα fund, τελείωσες δηλαδή? Σε στραγγάλισαν? Θεωρητικά, αν υποτίθεται ότι τα fund, οι τράπεζες, τι είχε υποθεί? Ότι θα μεταβιβαστούν τα δάνεια στα fund, προκειμένου τα fund να έχουν τη δυνατότητα. Από εκεί που είχαμε 4-5 συστημικές τράπεζες, έχουμε περίπου 30 ή και παραπάνω εταιρείες διαχείρισης. Θεωρητικά οι εταιρείες αυτές θα είχαν το χρόνο και τα μέσα να προβούν σε καλύτερες ρυθμίσεις και να ασχοληθούν περισσότερο με το θέμα των ρυθμίσεων των δανειοληπτών. Πλην όμως αυτό ποτέ δεν έγινε. Αντιθέτως, τα fund έχουν την επιθυμία να ρευστοποιήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, δηλαδή ενέχειρα προσημειώσεις κτλ. Με αποτέλεσμα αυτοί θέλουν να μειώσουν, δηλαδή τα φαν θέλουν να μειώσουν το χρόνο από επένδυσης που έχουν για αυτά προς όφελός τους. Πλην όμως αυτό είναι ασφαλώς εις βάρος των δανειοληπτών, οι οποίοι καλούνται πολύ πιο γρήγορα να αποπληρώσουν ένα δάνειο που στην τράπεζα ενδεχομένως θα ήταν πιο μακροπρόθεσμο. Να πούμε για ακόμη μία φορά στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι τα φαντ είναι επενδυτικές εταιρείες, είναι επενδυτικά ταμεία, τα οποία επενδύουν πάνω σε ευκαιρίες, και ευκαιρίες θεωρούν και τις εξαγορές από τις τράπεζες δανειοληπτικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα, αφού δεν μπορούν οι τράπεζες να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, τα αγοράζουν αυτοί τα δάνεια έναντι πινακίου φακής και στη συνέχεια τα διεκδικούν από τους οφειλέτες. Τα ερωτήματα τώρα. Πόσο προστατευμένοι σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία Κιωσέογλου, είναι οι δανειολήπτες? Γιατί υπάρχει και μία κατηγορία αυτών που δανείζουν και μία κατηγορία αυτών που δανείζονται. Και αυτοί που δανείζουν θέλουν να πάρουν πίσω τα λεφτά τους, και είναι λογικό. Και αυτοί οι οποίοι δανείστηκαν αλλά αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα, έχουν και αυτοί ένα μέρος της λογικής μαζί τους, που λέει ότι περνώ δύσκολες καταστάσεις, ανεργία, οικονομική ενεργειακή κρίση, μνημόνια, διάλυση της επιχείρησης, τέλος πάντων πέρασαν πολλά προβλήματα, δεν μπόρεσαν να τα απεξέλθουν. Υπάρχει κοινή συνιστόσα εδώ? Βρίσκονται λύσεις? Καταρχάς, θα πρέπει λίγο να διαφοροποιήσουμε πολύ σωστά
τοποθετείτε το πρόβλημα με αυτή τη διτή θεώρηση, δηλαδή είναι αυτός που δανείζει και αυτός που δανείζεται. Ναι, πάρα πολύ σωστά. Δίκιο μόνο γιατί αυτός που δανείζεται. Πολύ συχνά έρχονται. Αυτό βέβαια νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια με όλους αυτούς τους νόμους, με όλες αυτές τις δυνατότητες, με όλα αυτά με το πόσο προχώρησε ο χρόνος και βλέπουμε και τα νομοθετήματα, έχει ξεχωρίσει η ήρα από το στάχι. Δηλαδή βλέπουμε πλέον ποιος είναι αυτός που δεν θέλει, που δεν μπορεί να πληρώσει. Και αυτός το που πρόβλημα, συνειδητά δεν θέλει και να αυτός πληρώσει. Αυτός που πραγματικά θέλει να αποφύγει, να, ενώ μπορεί. Αυτό νομίζω έχει ξεχωρίσει, έχει φανεί πλέον, έχει διαφανεί, είναι ξεκάθαρο. Αλλά να δούμε λίγο ένα ζήτημα το οποίο αφορά το δανειολήπτη. Δεν μπορεί, καταρχάς και η νομική συμβουλή που δίνουμε, δεν μπορεί ποτέ να είναι να αγνοήσουμε τη δανειακή μας υποχρέωση. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς πολύ συχνά ο κόσμος λέει πώς μπορεί να αποφύγει να το πληρώσει. Αυτό δεν είναι σωστό. Το θέμα δεν είναι να αποφύγεις να πληρώσεις δανειακή υποχρέωση, απλά με τα νέα δεδομένα, τα οικονομικά που επικρατούν, να μην πνιγεί ο υπερχρεωμένος οφειλέτης, να μπορεί να το αποπληρώσει. Σωστό. Επίσης, το θέμα της υπερχρέωσης είναι, ξέρετε, ακόμη κάτι το οποίο δεν λέγεται. Εδώ σε αυτό το σημείο και κούρεμα να γίνει του δανείου που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις από αποφάσεις δικαστηρίων, όπως και να έχει, πάλι θα βρεθείς να πληρώσεις ή να αποπληρώσεις ένα μέρος του δανείου σου. Κύριε Σαριγιαννίδη, εδώ μου δίνετε την αφορμή να πω το εξής. Το πρόβλημα του υπερχρεωμένου νοικοκυριού, το πρόβλημα της υπερχρέωσης, είναι ένα πρόβλημα στρατηγικό. Είναι μια στρατηγική που πρέπει να σκεφτείς αν μπορείς να πληρώσεις ως δανειολήπτης το δάνειό σου. Πρωτίστως λοιπόν πρέπει να σκεφτείς αυτό και δευτερευόντως να απευθυνθείς σε έναν δικηγόρο προκειμένου να βρεθεί μια βέλτιστη δυνατή λύση αποπληρωμής του. Αλλά ας ξεκινήσουμε λίγο να πούμε ότι υπάρχουν και δανειολήπτες που πραγματικά κάτω από οδήποτε πρίσμα καλού νομοθετήματος δεν μπορεί να αποπληρωθεί το δάνειο, δεν έχουν τη δυνατότητα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να το αποφασίσει το νοικοκυριό, ο οφειλέτης, και να δει πώς θα κινηθεί. Θα μπορούσε ενδεχομένως να ζητηθεί να πληρώνει ένα ενίκιο, να παραμείνει στο ακίνητό του με ένα ενίκιο. Θα μπορούσε να ζητηθεί, αν και τις περισσότερες φορές την απορρίπτουν αυτή την πρόταση. Και λυπούμεθα πάρα πολύ, γιατί όταν το ζητούμε είναι για ανθρώπους είτε που έχουν κάποιο βαρύ πρόβλημα υγείας ενδεχομένως, κάποια βαριά ανεργία, κάποιο δηλαδή πολύ σοβαρό λόγο που δεν μπορούν να εργαστούν για να αποπληρώσουν το δάνειο, και ζητούμε πολύ συχνά από τα φαντ να μας υποδείξουν ένα μίσθωμα για να παραμείνει ο φιλέτης στην κατοικία του πληρώνοντας. Οπότε κανείς δεν είναι χαμένος και το απορρίπτουν, γιατί στην ουσία αυτό που ενδιαφέρει το φαντ είναι η πώληση του ακινήτου. Αν καταλάβουμε αυτό, καταλαβαίνουμε και γιατί είναι τόσο σκληρά στη διαπραγμάτευση. Και δεν είναι μόνο σκληρά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσον είναι καταχρηστική η συμπεριφορά. Και ευτυχώς έχει αποτυπωθεί αυτή η καταχρηστικότητα στις ελληνικές δικαστικές αποφάσεις. Δηλαδή είναι πραγματικά σωστό να πούμε ότι οι Έλληνες δικαστές το είδαν αυτό και έχουν βγει κάποιες αποφάσεις οι οποίες είναι και ρηξικέλευθες και γενναίες και που αποτυπώνουν αυτή την καταχρηστικότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούσε, ας πούμε, ένα δείγμα, είναι πολλές οι καταχρηστικές συμπεριφορές. Μια καταχρηστική συμπεριφορά είναι ότι μεσούσης μιας διαδικασίας και μιας υποβολής αιτήσεως, τονίζω, να έχει υποβληθεί η αίτηση, όχι να είμαστε στη διαδικασία που θα την υποβάλουμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που είναι επίσης ένας μηχανισμός αντιμετώπισης ενός δανειολήπτη που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Μεσούς λοιπόν αυτής της διαδικασίας ερχόταν κατάσχεση και έβγαινε το σπίτι στον πληστηριασμό. Προσοχή, γιατί η αίτηση θα πρέπει να απέχει ένα τρίμηνο. Δηλαδή, ένας δανειολήπτης που κάνει την αίτηση 10 Οκτωβρίου, ας πούμε, και 15 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένος ο πληστηριασμός θα γίνει κανονικά. Δηλαδή, για να ανασταλούν τα μέτρα, όταν έχεις μπει στον εξοδικαστικό, θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα τρίμηνο, το τονίζω αυτό. Πέραν τούτου όμως, θα μπορούσε, δεν αναστέλει λοιπόν αυτό δικαίως στο ΦΑΝΤ τη διαδικασία αυτή, και στρέφονται, πολύ συχνά κάνουν αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων δανειολήπτες για να αποφύγουν την εκποίηση της πρώτης κατοικίας.
Είμαι σε θέση να πω ότι πραγματικά υπάρχουν αποφάσεις και του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και του Πρωτοδικείου Λαμίας και των περιφερειακών πρωτοδικείων που, που αναγνωρίζουν την καταχρηστικότητα της συμπεριφοράς. Ή επίσης, για παράδειγμα, μπορεί ένας δανειολήπτης να έχει μία οφειλή, δανείζομαι 50.000 ευρώ στην τράπεζα, να έχει αποπληρώσει δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος του δανείου του και να βγαίνει το ακίνητο στο πληστηριασμό, ένα ακίνητο στον πληστηριασμό που αξίζει 250.000 ευρώ ή 200.000 ευρώ. Υπάρχουν επίσης αποφάσεις οι οποίες ρυθμίζουν και λένε ότι δεν θα πρέπει για μικρότερη. Θα πρέπει να αναστέλλεται, δηλαδή όταν είναι μικρότερη οφειλή και που σημαίνει ότι μπορεί ο δανειολήπτης σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να την καλύψει, να του εκποιούν το σπίτι. Υπάρχουν πολλά είδη δυστυχώς καταχρηστική συμπεριφορά που έχουμε δει, που αποτυπώνονται στην καθημερινότητα, στην προσπάθεια επικοινωνίας ή επίλυσης του προβλήματος των κόκκινων δανείων. Αυτό όμως που προέχει είναι να μεταβούμε στην τράπεζα ή στο ΦΑΝΤ, να επικοινωνήσουμε με την τράπεζα ή το ΦΑΝΤ, προκειμένου να ρυθμίσουμε. Αναλώνονται οι δανειολήπτες σε μια συζήτηση, πολύ συχνά, και στο γραφείο μου και γενικώς, το αν έπρεπε ή μπορούσαν τα δάνεια να μεταβιβαστούν στα ΦΑΝΤ. Αυτό λένε, δηλαδή, ότι δεν ήταν νόμιμο. Αν είχαν δικαίωμα οι τράπεζες, ναι. Αυτή η συζήτηση. Και ψάχνουν την νομιμότητα μεταξύ τραπεζών και επενδυτικών. Αυτή η συζήτηση έχει τελειώσει. Δεν πρέπει να μπει σε αυτή τη συζήτηση ο δανειολήπτης. Γιατί μέχρι να τελειώσει αυτή η συζήτηση θα έχει χάσει το σπίτι του. Η συζήτηση είναι κατά πόσον εκμεταλλευόμαστε τα ένδυκα βοηθήματα που μας δίνει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, που είναι λίγα βέβαια, ή τις δυνατότητες της εξοδικαστικής ρύθμισης ή της υπαγωγής μας στον εξοδικαστικό μηχανισμό, προκειμένου να αποφύγουμε, να βγούμε έξω από το σπίτι μας. Ερώτηση. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με το χάσιμο της πρώτης κατοικίας τους, είναι δανειολήπτες οι οποίοι σύναψαν τραπεζικές σχέσεις με τις τράπεζες για την αγορά της πρώτης κατοικίας τους, ή είναι δανειολήπτες από άλλη υποχρέωση και έχουν ως μόνο περιουσιακό στοιχείο την κατοικία τους και τη χάνουν? Και τα δύο. Είναι και τα δύο, ασφαλώς. Εντάξει, είναι και τα δύο και θέλει να, πολύ σωστά κάνετε και το αναφέρετε, διότι έτσι είναι, δεν είναι... κάνουμε μία τράπεζα, μία δανειακή σύμβαση, γιατί θέλω να αγοράσω ένα σπίτι, δεν έχω. Είναι η μοναδική μου κατοικία και αδυνατό να το πληρώσω το δάνειο. Ναι. Βρίσκομαι στον κίνδυνο να χάσω αυτό το σπίτι που θεωρείται πρώτη κατοικία. Σωστά. Σωστά. Αυτήν όμως την πρώτη κατοικία τώρα εγώ, παρότι της πληρώνω το δάνειο κανονικά, οφείλω στο ΙΚΑ, οφείλω στο ΤΕΔΕ, οφείλω σε κάποιον τρίτο που έχω δανειστεί. Κινδυνεύεται. Και κινδυνεύω να χάσω πάλι αυτή την πρώτη κατοικία από άλλο δάνειο που δεν έχω εξυπηρετήσει. Ναι, ακριβώς. Είναι το ίδιο ή κάτι διαφορετικό? Όχι, είναι το ίδιο. Αυτό όμως... Και εδώ όμως, θεωρείται βλέπετε... πρώτη κατοικία. Η πρώτη κατοικία είναι ανεξάρτητη από το ποιος είναι ο επισπεύδων του πληστηριασμού. Μάλιστα. Δεν έχει σχέση σε πιο χωριστά. Σαν η μία και μοναδική κατοικία. Να μην κινδυνεύει το σπίτι σου. Να μην κινδυνεύει το σπίτι σου αυτό. Όπου οφείλεις κινδυνεύεις, απομένως, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για μια συνολική τακτοποίηση και ρύθμιση. Και επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν κινδυνεύει μόνο ο πρωτοφυλέτης. Κινδυνεύει και ο εγγυητής. Με βάση τις δανειακές συμβάσεις που υπεγράφησαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι, το υπέγραφαν αυτό, δηλαδή παρετούνταν από την ένσταση διζήσεως. Τι είναι η ένσταση διζήσεως? Μπορούσες, έχεις τη δυνατότητα, αν σου χρωστούν δύο άτομα, να επιλέξεις ως τράπεζα, αν δηλαδή είναι ο εγγυητής και ο πρωτοφυλέτης, η τράπεζα μπορεί δυστυχώς να επιλέξει να βγάλει στο πληστηριασμό το σπίτι του εγγυητή, αν θεωρεί ότι πρόσφατα συμφέρει περισσότερα. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε αυτό, ότι οι ηλικιωμένοι που μπήκαν εγγυητές για την διευκόλυνση, έβαλαν την υπογραφή τους στην αγορά πρώτης κατοικίας, στράφηκε το ΦΑΝΤ κατά των εγγυητών. Να σκεφτούν, και παρακαλώ... Και οι εγγυητές κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή? Κινδύνευαν ανέκαθεν. Ναι. Οι εγγυητές δεν κινδυνεύουν μόνο τώρα, κινδυνεύουν ανέκαθεν. Γι' αυτό και πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο κάτι. Η θέση του εγγυητή, δυστυχώς, είναι διαφορετική από τη θέση του πρωτοφυλέτη. Όπερ σημαίνει ότι αν ο πρωτοφυλέτης
βρει νομική συμβουλή ή βρει έναν τρόπο να προσπαθήσει να ρυθμίσει, θα πρέπει το ίδιο να κάνει και ο εγγυητής. Δηλαδή και ο εγγυητής θα πρέπει να συμβουλευτεί δικηγόρο. Γιατί μπορεί να ρυθμίσει ο πρωτοφυλέτης και να συνεχίσει να κυνηγάει η τράπεζα τον εγγυητή. Τα φαντ, κυρίως τα φαντ έχουν τόσο σκληρή και ανάλγητη στάση. Οπότε καλό είναι να γνωρίζουν και οι εγγυητές, οι οποίοι είναι δυστυχώς οι αδικημένοι σε αυτή την ιστορία των κόκκινων δανείων, ότι κινδυνεύουν και αυτοί, και σωστό είναι να βλέπουν και αυτοί τις ρυθμίσεις. Ωραία. Για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Πάντα υπάρχει περίπτωση, το κάνουμε πάντα. Αυτό. Ναι, αυτό θέλει να κάνει η εκπομπή. Γιατί φρούδες ελπίδες δεν έχουμε σκοπό να δώσουμε σε κανέναν. Υπάρχει περίπτωση ένας δανειολήπτης να βγει ολοκληρωτικά νικητής απέναντι στην τράπεζα ή στο φαντ? Αν τι λέει τοποθετείτε, οι αποφάσεις τι αν στη βάση της νίκης θεωρούμε το ότι προσαρμόζουμε την αποπληρωμή του δανείου στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Αρκεί να γίνονται έγκαιρα όλες οι ενέργειες και να έχει και σωστή συμβουλή ο δανειολήπτης. Αν αυτό θεωρούμε ολοκληρωτική νίκη, αν όμως θεωρούμε νίκη, να αν θεωρούμε το νίκη το να μην πληρώσουμε ποτέ το δάνειο, αυτό δεν θα συμβεί ποτέ. Μάλιστα. Και αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Άρα λοιπόν να ξεχάσουν ορισμένοι να το ξεχάσουν, αυτό δεν υπάρχει. Ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα τραπεζικό ίδρυμα ή με ένα φαντ, οι οποίοι στην ουσία, να μην προβώ σε χαρακτηρισμούς, και να βγουν κερδισμένοι από μια τέτοια διαμάχη. Η απονομή της δικαιοσύνης τώρα είναι γρήγορη? Η δικαιοσύνη βρίσκεται στο πλευρό αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε, των δανειοληπτών? Η απονομή πώς της αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις? Δηλαδή βλέπουν το ότι μια οικογένεια, ένας άνθρωπος, ένας δανειολήπτης αδυνατεί, έχει προβλήματα, γιατί φαντάζομαι ότι προσκομίζει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας της δίκης και μία σειρά δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την κατάστασή του. Η συμπεριφορά της δικαιοσύνης ποια είναι? Η συμπεριφορά της δικαιοσύνης είναι σαφέστατα ευμενέστερη και ευνοϊκότερη προς τον δανειολήπτη. Σας το είπα και προηγουμένως και θα το ξαναπώ, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πραγματικά οι Έλληνες δικαστές προσπαθούν, θεωρώ, να ισορροπήσουν ανάμεσα στα αντιτιθέμενα και συγκρουόμενα συμφέροντα με νομοθετήματα που δεν αφήνουν πολύ περιθώριο. Δηλαδή, πολύ συχνά οι αποφάσεις κινούνται στα όρια, στις παρυφές του νόμου. Προσπαθούν πραγματικά οι δικαστές να βοηθήσουν τους δανειολήπτες. Το πρόβλημα είναι, με συγχωρείτε, ένα δευτερόλεπτο να ολοκληρώσω. Το πρόβλημα είναι ότι πολύ συχνά δεν έχει τη δυνατότητα να προσφύγει ο δανειολήπτης στη δικαιοσύνη, γιατί χάνει κάποια στάδια. Γιατί αγνοεί κάποια έγγραφα που έρχονται. Αυτό είναι. Θα πρέπει δηλαδή αυτό να προσέξουμε. Το είπα και προηγουμένως. Να δούμε στο σωστό χρόνο για να μπορέσουμε να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη. Κυρία Κιωσέογλου, η ελληνική δικαιοσύνη δικάζει πάνω σε νόμους που ψηφίζει το ελληνικό κοινοβούλιο. Σωστά. Το οποίο πιέζεται πολύ όμως από το τραπεζικό σύστημα, γιατί είναι ακαθόδες το ζήτημα των κόκκινων δανείων για την οικονομία. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς της χώρας δεν είναι αυτοί οι οποίοι καταρτίζουν τους νόμους, τους ψηφίζουν και τους βάζουν σε εφαρμογή. Οι κυβερνήσεις είναι αυτές που νομοθετούν και μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες της Βουλής ψηφίζουν τους νόμους και τους δίνουν στους δικαστές. Αυτό θα πρέπει να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, ότι για οποιοδήποτε έγκλημα, το έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές, για οποιοδήποτε αδίκημα ο δικαστής δικάζει με βάση τον νόμο. Δεν μπορεί που να υπεξηγεί πολύ τον όριο δεν του νόμου. Έχει μια διακριτική ευκαιρία. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή ο βιασμός έχει επισύρει μία ποινή ανώτερη των 10 ετών, αυτό θα επιβάλλει ο δικαστής. Ναι. Αν λοιπόν όμως το κράτος επιβάλλει την ισόβια ποινή ή επιβάλλει κάποια άλλη ποινή, όπως είναι σε άλλες χώρες που είναι η θανατική ποινή, αυτό θα επιβάλλει ο δικαστής. Το ερώτημα λοιπόν τώρα που έχω να κάνω πάνω στο θέμα το οποίο συζητάμε, που βρισκόμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Μαλώνουν τα δύο μεγάλα κόμματα και τα άλλα μικρά από δίπλα πετάνε κραυγές και σιγοντάρουν για το αν η σημερινή κυβέρνηση, η προηγούμενη, ήταν πιο υποστηρικτική απέναντι στους δανειολήπτες. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι, ως επιστήμον της νομικής, εφαρμόζοντας τους νόμους, τους εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της κυβερνήσεως που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα.
Σήμερα είναι αυτοί, αύριο θα είναι άλλοι, νωρίτερα ήταν κάποιοι άλλοι, μεθαύριο θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Η αλήθεια ποια είναι? Εμένα η άποψή μου, είναι η προσωπική μου άποψη, από όλη αυτή την εμπειρία με την προσπάθεια διάσωσης των κινήτων, των πελατών μας που είναι το σπίτι τους, η πρώτη τους κατοικία, θα σας έλεγα ότι τόσο αυτή η κυβέρνηση όσο και η προηγούμενη, όλες οι κυβερνήσεις νομίζω ότι μάλλον πιέστηκαν από το τραπεζικό σύστημα, διότι δεν, αν εξαιρέσουμε τον νόμο Κατσέλη, που πραγματικά έδινε αυτή την προστασία και τη βοήθεια προς τον δανειολήπτη στο να μην χάσει το σπίτι του, όλα τα επόμενα νομοθετήματα δυστυχώς είναι σκληρά. Όλα τα επόμενα. Δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση είναι. Προφανώς οι τράπεζες έχουν τη δύναμη να πιέζουν, τα χρήματα πρέπει και για λόγους από επενδύσεων, δυνατότητα δημιουργίας μιας ρευστότητας στις τράπεζες και γενικότερα στην οικονομία, επειδή ακριβώς όπως είπατε και πριν θα πρέπει να συγκεραστούν και αντιτιθέμενα συμφέροντα, δυστυχώς αυτό έχει ένα άμεσο αντίκτυπο στους δανειολήπτες, οι οποίοι υφίστανται τώρα μια σκληρή πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν έχει να κάνει τόσο δηλαδή με το αν είναι αυτή η άλλη κυβέρνηση. Νομίζω ότι η νομοθεσία δυστυχώς έχει δημιουργήσει ένα πλαίσιο στο οποίο έχει απεμπολίσει ο δανειολήπτης τη δυνατότητα να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του. Μάλιστα. Να κλείσουμε την εκπομπή με εσάς, να μας πείτε την κεντρική ιδέα τι πρέπει να κάνει ένας δανειολήπτης που βρίσκεται αντιμέτωπος με το να χάσει την πρώτη του κατοικία. Επιγραμματικά τα όσα είπαμε. Να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί έρχονται και γιορτές και ελπίζω να μην, να μην στεναχωρούμε. Ευχάριστες για όλους. Ελπίζω, ναι. Να κλείσουμε την εκπομπή λέγοντας ότι σε όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Και απλά πρέπει κανείς να στραφεί προς τον ειδικό που θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Θα είναι ο δικηγόρος του, θα είναι ο λογιστής του, θα είναι μια προσπάθεια συνομιλίας ή συνδιαλλαγής με το φαντ ή την τράπεζα. Το θέμα είναι να κάνουμε ενέργειες για αυτές τις, να βρούμε τις λύσεις. Να μην ολιγορήσουμε. Αν λοιπόν κάνουμε προσπάθειες, αν λοιπόν είμαστε ευάλωτοι δανειολήπτες, αν είμαστε δανειολήπτες που πραγματικά δεν μπορούμε, αυτό κάποια στιγμή στην πορεία μπορεί να αποτυπωθεί είτε στο πρώτο στάδιο συνδιαλλαγής με το τραπεζικό ίδρυμα ή το ΦΑΝΤ, είτε και σε ένα δεύτερο στάδιο αν προσφύγουμε στα δικαστήρια. Σημασία έχει να κάνουμε ενέργειες και θα πάνε όλα καλά, ελπίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι να έχετε καλές γιορτές. Ήταν πάντοτε ενδιαφέρουσες οι συμβουλές σας και οι οδηγίες που δίνετε εδώ στην εκπομπή. Σας και θα χαρούμε να πολύ. Ξαναπηλήσουμε στο μέλλον. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής.